Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Ήρθαμε μια βροχερή μέρα, αλλά όπως είπε και ο Υπουργός το πρωί που παρακολούθησε μια διασύνδεση POS με την Ταμιακή, το έργο του POS και των Ταμιακών, είτε βρέξει είτε χιονίσει, θα ολοκληρωθεί. Πράγματι, κάνουμε συσκέψεις αλλεπάλληλες και για τα θέματα της αγοράς με το οικονομικό τμήμα και τους εκπροσώπους, αλλά και για τα ειδικότερα θέματα της ΑΔΕ, του ΔΟΕ και των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Η κατάσταση είναι, νομίζω, σε ένα καλό δρόμο. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε όμως και πολλά προβλήματα ή ζητήματα ή θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Παίρνουμε μια ειλικρινή και πολύ καθαρή εικόνα από την αγορά. Τα προβλήματα, όπως είπα προηγουμένως, είναι υπαρκτά, όμως και οι λύσεις είναι εδώ. Και σίγουρα είναι εδώ και η αταλάντευτη θέλησή μας να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο αντιμετώπισης της φοροδιαφύγησης. Αυτή τώρα τη σύνδεση, γιατί το βίντεο αυτό που παρακολουθούν και άλλοι, αυτή τη σύνδεση ταμιακών POS, μπορείτε να μας την τοποθετήσετε λίγο χρονικά και επίσης και τι σημαίνει η μη συμμόρφωση? Όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα, η απόφαση αναφέρει 29 Δευτέρου την καταληκτική ημερομηνία. Προφανώς έχουμε μια καθημερινή συζήτηση με την αγορά, επιλύονται πάρα πολλά προβλήματα και βλέπουμε και μια επιτάχυνση τις τελευταίες μέρες. Θα έλεγα σε αυτό το επίπεδο και εκθετικής φύσης. Δηλαδή είναι μεγάλος αριθμός των ταμιακών που διασυνδέονται, υπερδιπλάσιος της προηγούμενης μέρας και συνεπώς είμαστε στον σωστό δρόμο. Θα εξετάσουμε τι χρειάζεται άλλο να κάνουμε για να υπάρξει ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής. Θα υπάρξει η ολοκλήρωση της διαδικασίας σε ορατό μέλλον, έτσι, από τη μία μεριά, και από την άλλη τα πρόστιμα στην αγορά επεκτείνονται με την διάταξη την οποία καταθέσαμε στη Βουλή. Επεκτείνονται όχι μόνο στο επίπεδο των υπόχρεων, των τελικών χρηστών, δηλαδή αυτών που έχουν τα μαγαζιά και έχουν την ταμιακή και το POS, αλλά και όλες τις αλυσίδες, ώστε να συμμορφωθούν όλοι και να παίξουν το ρόλο τους, ώστε η αγορά να εφοδιαστεί με τις λύσεις. Από τις 400.000 πόσες είναι συνδεδεμένες? Ακόμα έχουμε αρκετό δρόμο για να ολοκληρωθούν. Θα μου επιτρέψετε να δούμε τα νούμερα όταν είμαστε ολοκληρωμένοι και έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα για να μπορούμε να τα... Υπάρχει και το ενδεχόμενο κάποιες παράτασης ίσως πέρα από τις 29 Φεβρουαρίου? Αυτή τη στιγμή δεν το εξετάζουμε, γιατί είμαστε ένα στάδιο πιο πριν. Δεν έχουμε όλα τα δεδομένα για να μπορούμε να συζητήσουμε για το ενδεχόμενο παράτασης. Ας κάνουμε όλοι αυτό που πρέπει και η πολιτεία θα είναι εκεί κοντά για να τους βοηθήσει όπως κάνουμε πάντα. Επίκειται και ένας τέταρτος κύκλος χρηματοδοτήσεων για την προμήθεια δερματικών, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό πότε να τον αναμένουμε? Αυτό θα είναι έτοιμος τις επόμενες μέρες. Είναι πάρα πολύ σύντομο. Κάνουμε τις τελευταίες διορθώσεις με την έννοια επεκτάσεις και να σιγουρέψουμε ότι σε αυτό τον κύκλο κάποιοι οποίοι για κάποιους λόγους αποκλείονταν, όπως για παράδειγμα όσοι είχαν ξεκινήσει την επιχείρησή τους μέσα στο 22, το όριο ήταν το 21. Τέτοιου είδους επεκτάσεις γίνονται τώρα ώστε να βγουν σωστές υπουργικές αποφάσεις και να ξεκινήσει ο τέταρτος κύκλος. Δεν χρειάζεται να τον περιμένουν, είναι καλή ευκαιρία αυτή η ερώτηση που μου είπατε. Δεν χρειάζεται να τον περιμένουν για να κάνουν την παραγγελία τους, διότι συνολικά το πρόγραμμα εξετάζεται και συνεπώς και στον τέταρτο κύκλο, ακόμα και αν ένα τιμολόγιο είναι του Δεκεμβρίου ή του Νοεμβρίου, ακριβώς επειδή το πρόγραμμα ξεκίνησε μέσα στο 23, ουσιαστικά μπορεί να χρηματοδοτήσει και εγκαταστάσεις που έχουν γίνει ήδη. Άρα, μπορεί κάποιος να κάνει την εγκατάσταση και να πάρει το κουπόνι μετά κάνοντας την αίτηση. Να σας ρωτήσω, κύριε Βουχάρη, συστήθηκε και το είδατε και γράφτηκε αρκετά η τοποθέτησή σας σε ό,τι αφορά ένα έκτακτο επίδομα ενίσχυσης για το Πάσχα. Κάποιοι ίσως περιμέναν να πείτε κάτι πιο αισιόδοξο, δεν ήρθε αυτό. Πότε θα έχουμε μια εικόνα αν θα υπάρξει τέτοια ενίσχυση? Η δουλειά μας δεν είναι να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά να μιλάμε με συγκεκριμένα πράγματα και όταν πράγματι αυτά που εξαγγέλνουμε ή λέμε είναι στέρεο. Δεν έχει κανένα νόημα να είμαι ευχάριστος για μια μέρα και σε μια εβδομάδα να διαψευστούμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς όταν έχεις ακόμα μόνο ένα μήνα προϋπολογισμού και μάλιστα δεν έχεις και τα οριστικά στοιχεία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχεις μόνο ένα μήνα προϋπολογισμού για να μπορείς να συζητήσεις για το αν ο προϋπολογισμός έχει περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης των ευάλωτων. Ξέρετε ότι η κυβέρνηση είναι κοντά στους ευάλωτους, το αποδεικνύει. Πληρώνει και πολιτικό κόστος. Υπάρχει και η κριτική από την άλλη μεριά, ότι παραδίνουμε επιδόματα, ότι
ίσως δεν θα έπρεπε να κάνουμε τέτοιου είδους κινήσεις και ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι άστοχες. Δεν το πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι η ενίσχυση που δίνουμε είναι η σωστή ενίσχυση. Θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε όταν υπάρχουν τα περιθώρια, αλλά τα περιθώρια αυτά είναι συγκεκριμένα και είναι στενά, διότι είμαστε σε ένα έτος δημοσιονομικής προσαρμογής. Το 1,1 ο προϋπολογισμός που πέτυχε πρωτογενές πλεώνασμα το 2023 πρέπει να το κάνει 2,1. Αυτό είναι μια δύσκολη δουλειά και μια δουλειά που γίνεται σε ένα περιβάλλον που είναι πολύ επικίνδυνο. Η Γερμανία ανακοινώνει από 1,5% ανάπτυξη που περίμενε ότι τώρα περιμένει 0,2. Και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή και για τα προϊόντα μας ως αγορά και για τον τουρισμό μας ως αγορά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το περιβάλλον είναι δύσκολο και πρέπει να είμαστε στην ασφαλή πλευρά όταν παίρνουμε αποφάσεις τέτοιου είδους. Θα πάτε σε αναπροσαρμογή δικαιωτικών? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο τέτοιο σχεδιασμό. Έχουμε μια σειρά από δράσεις που έχουν σχέση με τις αντικειμενικές, τις στάσεις των Δήμων που μας έστειλαν. Σήμερα ολοκληρώθηκε και έγινε και μια εκδήλωση σε συνεργασία με την Κομισιόν το έργο της ψηφιοποίησης των ζωνών που είναι εκτός ζώνης, έτσι, της υπαίθρου. Προχωράμε τις άλλες διαδικασίες με την επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν οικισμοί και μπορούμε να έχουμε τιμές ζώνης. Άρα έχουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν νομίζω ότι είναι προτεραιότητά μας, πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές πριν μιλήσουμε για νέα επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών. Νωρίτερα επισκεφτήκατε ΣΔΟΗ, πρώτο τελωνείο, ΔΟΗ Καλαμαριάς. Τα κυριότερα ζητήματα που ετέθησαν και σας απασχολούν, ποια είναι? Κοίταξε, αυτό που είδαμε είναι, καταρχήν είδαμε μια πολύ καλή εικόνα σε σχέση με την εξυπηρέτηση. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη έχει πετύχει πολλούς από τους στόχους της, θα έλεγα τους περισσότερους. Η ΔΟΗ Καλαμαριάς είναι μάλιστα ένα μεγάλο success story, μια δύσκολη ΔΟΗ, η οποία είχε προβλήματα και τώρα πια είναι, θα έλεγα, από την περιφέρεια της Μακεδονίας, ίσως μια από τις καλύτερες εφορίες σε σχέση με το αντικείμενο που ασχολείται. Άρα είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Προφανώς τέθηκαν από την πλευρά και του συνδικαλισμού αλλά και των υπαλλήλων ζητήματα πόρων, ζητήματα προσωπικού, ζητήματα μέσων, πράγματα τα οποία είναι δεδομένα και γνωστά και συνεχίζει η προσπάθειά μας να τους δώσουμε τη δυνατότητα να δουλεύουν σε ένα πολύ καλό περιβάλλον. Είναι πολύ ευχάριστο που για πρώτη φορά επισκέφθηκα το νέο κτίριο του ΣΔΟΕ. Είναι ένα κτίριο πραγματικά πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο, μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Βέβαια, η δουλειά του ΣΔΟΕ είναι να είναι έξω στο πεδίο και έξω στο κτίριό του και συνεπώς είμαι σίγουρος, μου δόθηκε υπόσχεση από τους ελεγκτές ότι θα είναι καθημερινά έξω για να φέρουν αποτέλεσμα χάρη του δημοσίου συμφέροντος. Εντάξει, ευχαριστούμε.